Εγώ γιατί καθόλου δεν έχω τέτοιο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς τι γίνεται. Καλά εσείς. Τι γίνεται. Hello coach. How are you? Everything okay? You look good. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Καλώς τους, καλώς τους σας. Σας βλέπω όλους. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Καθίστε, καθίστε. Οπότε το μάτσο είναι πότε τώρα. 11 Ιουνίου στο ΕΣΕ. Ετοιμαζόμαστε με την All-Star. Με ποιους ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Μεγάλο. Έχει πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Ποιος είναι. Φίγκο, Μετιέτα, Ρίο Φέρντιναντ. Τώρα εδώ ψάχνουμε τα τουρνά, δεν είναι. Ο μοναδικός που τρέχει το 24 είναι ο Τσάρλς. Κοίταξε, ήταν η εποχή που δεν βγαίναν τα στατιστικά με τα χιλιόμετρα. Τώρα θα ήταν. Λέει ο coach, ναι μεν λέει ότι δεν έτρεχε, αλλά το χρυσό κόρνερ λέει με την Τσεχία έφτανε. Ποια ομάδα έχει ποια ομάδα από αυτές που είδαμε έχει περισσότερες από αυτές που έχει περισσότερες ομοιότητες με εμάς. Είναι πιο υποψιασμένοι είναι σε μεγάλες ομάδες τώρα για να μην την πατήσουν πάλι. Υπήρξαν ομάδες που... Εγώ τους Γεωργιανούς έβλεπα πιο πολύ. Ναι, οι Γεωργιανοί μοιάζανε. Τόσες πολλές μεγάλες ομάδες όπως εμείς για να έχει ομοιότητα. Βασικά είμαστε μοναδικοί και αναντικατάστοφοι. Λίγο τον τρόπο παιχνιδιού που θα σημαίνει. Κάνετε προπόνηση, θα κάνετε μια και κάτι. Ο κότσο όταν μιλήσαμε, λέει, ποιοι οι δικοί μας οι παίκτες έτοιμοι είναι. Λέω, μη φοβάσαι, θα είμαστε καλά. Τι καλά λέει, να κερδίσουμε θέλω. Μια και καλή το κότσο. Μια, δεν πειράζει. Με την 11 πιστεύω ότι είναι ήδη. Την 11 δεν έχει βγάλει ήδη. Με την 11 όχι ακόμα. Θα με πει ότι ο Μάτσο είναι ο Μάτσο. Όταν ο Μίτσο. Δεν έχει ακούσει πηγαίνει, ας ακούει εν τύριο. Θα τους δεις την τελευταία προπόνηση για να βγάζει κανένα. Για μου είχα πιο μιζή είναι φιγούντς, είναι μπούτ. Αλλά όπως σας βλέπει λέει, είναι πολύ σωματικά, είστε πολύ καλά. Το γίνεται πάρα πολλά χρόνια, σε όλα τα πάνελ είναι πρώην ποδοσφαιριστές. Ναι, είναι την τρομερή. Για να δω εδώ, να κάνω μια ψηφοφορία. Ισπανία. 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 Δεν θέλω να ρωτήσω εγώ. Ισπανία. Ελπίζω λέει η Γερμανία. Έτσι πιστεύω περισσότερο. Απ' άλλο πηγαίνουν να βγουν και οι ενέργειε. Τα ολοήμερα σχολεία είναι καθή. Κοιτάξτε τα ολοήμερα που είναι εκεί τα παιδιά και για το πόδι. Ναι, αλλά θέλουμε, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε πρώτα και πρώτα θέλουμε είναι αξιοπρεπείς χώρους. Υπάρχει και βγαίνουν σε αυλές και είναι και πιο βασικές καταστάσεις. Μια στιγμή μιλήσαμε γι' αυτό, είμαστε μοναδική χώρα στον κόσμο στην Ευρώπη που δεν έχει προπονητικό κέντρο, δεν έχει σπίτι η εθνική ομάδα. Ναι. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια καταρχάς, η οποία νομίζω για πρώτη φορά αποδίδει, να βάλουμε σε τάξη το θέμα της βίας στα γήπεδα. Και πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις, φάγαμε πολύ ξύλο όταν κλείσαμε τα γήπεδα. Αλλά η εντύπωση την οποία έχω είναι ότι η επιστροφή στα γήπεδα έγινε με άλλες συνθήκες από αυτές που επικροτούσαν όταν κλείσαμε. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα στο ΚΕΤΑ επιβάλαμε πια με πολύ μεγάλη πίεση και στις ομάδες. Κάμερες, ψηφιακό, ονομαστικό, εισιτήριο, αυτοματοποιημένες τιμωρίες. Εγώ επέμενα πολύ σε αυτό. Έπεσε η κροστίδα κατευθείαν. Ποινολόγιο, ούτε συζήτηση, ούτε αθλητικός δικαστής. Πάμε σε μια. Και κινηθήκαμε στα όρια του τι μας επιτρέπει η UEFA να κάνει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε το σωστό. Να λύσουμε τουλάχιστον το ζήτημα της ασφάλειας στις κερκίδες. Στο μπάσκετ σε ένα βαθμό το έχουμε ήδη πετύχει. Αλλά βλέπω ότι αρχίζει και αλλάζει και η σύνθεση των φιλάθλων και στο ποδόσφαιρο. Όσο ο άλλος αισθάνεται ότι μπορεί να πάει και να δει ένα μάτς χωρίς να αισθάνεται ότι μπαίνει σε ένα περιβάλλον όπως αυτό το οποίο δυστυχώς όλοι σας παίζατε και σε άλλες εποχές, τόσο καλύτερο θα είναι. Και όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει. Με το φετινό πρωτάθλημα ήταν σούπερ ανταγωνιστικό. Και το περσινό. Ό,τι και να λέμε, όσο και αν γκρινιάζουμε για την διαιτησία, το VAR έχει λύσει το 90% των προβλημάτων στη διαιτησία. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, αλλά το βασικό ζήτημα εγώ αισθάνομαι ότι έχει λυθεί με το VAR.
Αν πείσουμε και τις ομάδες να κάνουν και το πρόσθετο βήμα και να καταλάβουν ότι τελικά μόνο κερδισμένοι θα πούμε αν αναβαθμίσουμε όλο το προϊόν, ότι δεν είναι όσο θα αναπτώσω η ζωή μου, αλλά τελικά όσο αναβαίνει το προϊόν, όσο έχει μεγαλύτερη ζήτηση, περισσότερους χορηγούς, περισσότερα χρήματα στα δημοτικά δικαιώματα, περισσότερα λεφτά μετά για την ανάπτυξη των τμήματων οικοδομής, τόσο κερδισμένοι θα είναι όλοι. Άρα δυστυχώς μπαίνουμε πάντα στη λογική, θα κερδίσω εγώ, να χάσουν όλοι οι άλλοι. Δεν λέω, αθλητισμός είναι, πάντα ανταγωνιστικός πρέπει να είσαι. Αλλά ας μάθουμε και λίγο από τις κάποιες λίγες του εξωτερικού που στήριξαν πρώτα και πάνω απ' όλα το προϊόν και μετά και ας κερδίσω. Για εμένα η εθνική πρέπει να παίζει όπως πρέπει βασικά, η έδρα της πρέπει να είναι το ΑΚΑ. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει άποψη ότι θες να παίζει σε ένα πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κάνει καλύτερη. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα σε πολλά επίπεδα. Και για το ποδόσφαιρο και για το πρότυπο της υγιεινής ζωής και για άλλα ζητήματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς θέλουμε να διδάσκουμε και στα μικρότερα παιδιά ζητήματα που έχουμε να κάνουμε, με το τι σημαίνει να είσαι σε μια ομάδα, να μοιράζεσαι ρόλους, να κάνεις εσύ πίσω για το καλό της ομάδος. Όλα αυτά είναι διδάγματα, πολύ διαφορετικότητα. Είναι πολύ σημαντικά διδάγματα, τα οποία πηγαίνουν πέρα και πάνω από το ποδόσφαιρο. Και σε αυτά νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε και να πείτε πολύ έτσι ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία προέρχονται από τα δικά σας βιώματα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο σχετικά τώρα λόγω των social media, είναι πιο εύκολο το έργο μας. Και αν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή να επικοινωνήσουμε προς τα έξω τα βιώματα μας στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά θα μας βλέπουν ως μελλοντικά πρότυπά τους. Αν και είναι πίσω στον χρόνο. Αλλά θα μπορέσουμε να το κάνουμε με ποιον τρόπο. Να πούμε ότι δεν θα γίνουμε όλοι ποδοσφαιριστές. Να τους προετοιμάσουμε όχι μόνο ότι θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, αλλά πώς μπορούν να γίνουν και καλύτεροι άνθρωποι μέσα από το ποδόσφαιρο. Κυρίων, τώρα το κυρίω είναι μια πολύ σχετική ιδέα. Πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι σαν να είμαστε εκεί στο ΜΑΤΣ και θα το δείτε από την τηλεόραση. Και θα συμμετέχω στην. Μην είστε πολύ αυστηρό με την. Στο επόμενο παιχνίδι να προσκαλέσουμε να έρθει να πει αλλά ή 5-10 λεπτά να συμμετέχει. Έτσι μόνο 5 λεπτά. Μπορώ και λίγο παραπάνω. Θα παίξουμε τώρα. Αυτή είναι η ρεπλικά. Ξέρω ότι έχω στο σπίτι μου. Κάτσε ένα σπίτι μου. Έχει πάρει το δημοκρασία. Μια μπάλα. Φάνη, δεν λάβεις όχι. Πάτε να ξαναγράψετε η ιστορία τώρα. Γιάννης, για ένα μηδέν τώρα. Just a moment. Γιάννης, sage ich noch, wir unter dem Motto heute, Hurra, die Mannschaft und der Trainer leben ja noch. Soll ich das sagen? Ja, sag das. Βλέπετε τώρα την ομάδα και ότι ο προπονητής ζει ακόμα. Είσαι στα 30 χρόνια. Εδώ θα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλες κουβέντες. Ευχαριστούμε καλά. Θα σας δούμε πότε. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι πάει. Έλατε πάρα. Κάτι θέλει να πει ο Κώστας. Ο Κώστας, εδώ είναι. Θα βάλει. Εδώ είναι. Κώστας, Κώστας. 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 Να περάσετε καλά και από Σεπτέμβριο καλέστερο για μένα. Εννοείται. Αλλά όχι μόνο με τα λεφτά. Όχι μόνο με τα λεφτά. Όχι μόνο με τα λεφτά. Ένα ημίχρονο. Ένα ημίχρονο το αντέχουμε. Εγγυημένο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.